Πραγματικά η νοσταλγία που νιώθω κάθε φορά που έρχομαι σε αυτό το μέρος είναι τεράστια. Smells like teen spirit. Άπειρες αναμνήσεις. Καλημέρα σε όλους. Πληρώνω σε όλοι υπέροχα. Το όνομά μου είναι φυσικά Ιάσονας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα vlog. Σήμερα λοιπόν βρίσκομαι στο χωριό μου, τον Αλισό, και αυτό εδώ είναι το σχολείο του χωριού. Και θυμάμαι παρακολουθούσα μαθήματα εδώ για 3 μήνες περίπου όταν πήγαινα Τετάρτη Δημοτικού. Διότι κάναμε ανακαίνιση στο σπίτι της πάντρας τότε και δεν ήταν κατοικήσιμο. Άρα για εκείνο το διάστημα έμενα εδώ. Και για να μην χάνω τα μαθήματα, επειδή ήταν αδύνατο να μένω εδώ και να πηγαίνω έρχομαι κάθε μέρα στην Πάτρα, αποφάσισα να πηγαίνω και να παρακολουθώ τα μαθήματα σε αυτό το σχολείο μέχρι να ολοκληρωθεί η ανακαίνιση. Αρκετά όμως με το flashback. Στο σημερινό βίντεο λοιπόν θα ήθελα να μιλήσω λίγο για τη σχέση μου με το ποδήλατο και πιο συγκεκριμένα τη σχέση μου με το trial, που είναι το είδος με το οποίο ασχολούμαι, όπου παρεπιπτόντως γράφεται έτσι. Γιατί πάρα πολλοί από εσάς με ρωτάτε συχνά πυκνά πώς το ξεκίνησα, γιατί το επέλεξα και πώς το βλέπω γενικότερα. Γενικότερα ποδήλατο κάνω από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου. Παρ' όλα αυτά, δεν γράφτηκα ποτέ σε ποδηλατικό όμιλο. Δεν ξέρω γιατί. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί μου έλεγαν να το κάνω, αλλά όσον αφορά το κομμάτι του trial, δεν έβρισκα κάποιο λόγο να το κάνω, γιατί αν πήγαινα θέμα να συντηρήσω στο γάλα. Οπότε δεν το έκανα ποτέ απλά. Και στη συνέχεια αυτού, κανένας ποτέ δεν μου έδειξε πώς να κάνω trial. Δεν είχα κανένα καθηγητή από πάνω μου να μου λέει τα βήματα και τι ακριβώς να κάνω. Η μόνη μου καθοδήγηση ήταν μέσα από τα βίντεο που έβλεπα ξένων trialάδων στο ίντερνετ. Και τα έβλεπα, έπαιρνα κίνητρο και έβγαινα μετά έξω στον δρόμο να κάνω προπόνηση και να αντιγράψω, ας πούμε, αυτά που έβλεπα. Και το ενδιαφέρον που συμβαίνει όταν δεν ξέρεις τον δρόμο είναι πως πρέπει να τον δημιουργήσεις εσύ. Και πάντα φτάνω στον προορισμό μου, που στην προκειμένη περίπτωση είναι όλα αυτά τα βίντεο που χειρίζομαι με το ποδήλατο, το Ελλάδα έχει ταλέντο και φυσικά το επίπεδο στο οποίο είμαι τώρα. Και επί της ευκαιρίας, κάποιος με ρώτησε στα σχόλια εάν το επίπεδό μου αυτή τη στιγμή είναι καλύτερο από αυτό που είχα στο Ελλάδα έχει ταλέντο. Αρχικά όλα είναι στο μυαλό. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις για να καταφέρεις οτιδήποτε και αν βάλεις στόχο είναι να το ξεκλειδώσεις. Και για να το πετύχεις αυτό είναι απαραίτητα 3 συστατικά. Το πρώτο είναι το ποσοστό φόβου. Το δεύτερο είναι η εμπειρία και το τρίτο είναι η δύναμη. Αρχικά από τη στιγμή που έχω κάνει πλήρες σέρβις στο ποδήλατο, το εμπιστεύομαι περισσότερο. Επομένως το ποσοστό φόβου έχει εξασθενήσει με αποτέλεσμα να είναι πιο θαραλές, ας πούμε, οι κινήσεις μου. Δεύτερον, τα 2 τελευταία χρόνια έχω αναμφισβήτητα αποκτήσει μια αλφα, ίσως και β' εμπειρία πάνω στο ποδήλατο και όσον αφορά τη σωματική δύναμη, πιστεύω ότι είμαι πιο δυνατός από τότε. Με βάση αυτά λοιπόν, ναι, θεωρώ ότι είμαι καλύτερος. Εννοείται πως υπάρχουν πάρα πολλά κόλπα που ακόμα δεν μπορώ να κάνω, αλλά αυτά που μπορώ να κάνω είμαι σε θέση να τα δείξω, να τα διδάξω αν θέλετε και σε άλλους που θέλουν να μάθουν. Διότι από τη στιγμή που δεν είχα έναν καθηγητή να δείξει σε μένα, έπρεπε να ξεκινήσω από το μηδέν και να μαθαίνω από την αρχή την κάθε τεχνική, με αποτέλεσμα να γνωρίζω πλέον όλα τα θετικά και όλα τα αρνητικά της κάθε κίνησης. Αυτή την περίοδο υπάρχουν 3 άτομα στα οποία έχω ξεκινήσει να δείχνω τις βασικές αρχές του trial κατόπιν ετοιματός τους. Και επανένθεση, αν κάποιος από εσάς ενδιαφέρεται για μαθήματα trial, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου μέσω του email που βρίσκεται στην περιγραφή του καναλιού για περισσότερες λεπτομέρειες. Για να επιστρέψω όμως σε αυτό που έλεγα νωρίτερα, ότι έχω κάνει μέχρι τώρα όσον αφορά το trial, σίγουρα διέφερε και διαφέρει πάρα πολύ από τα πρότυπα και τα στερεότυπα της Ελλάδας, τουλάχιστον το 2006 όταν ξεκίνησα να κάνω, να ασχολούμαι. Φυσικά αυτό δεν το θεωρώ ως μια ιδιοφύης και cool κίνηση, απλώς δεν έβρισκα ενδιαφέρον στα υπόλοιπα είδη που έκαναν κατά κύριο λόγο η πλειοψηφία των παιδιών της ηλικίας μου τότε. Απλώς ήθελα να δοκιμάσω κάτι διαφορετικό το οποίο μου κέντρισε τον ενδιαφέρον και με τον καιρό, με το πέρασμα των χρόνων, δέθηκα με αυτό. Στο μεταξύ, θυμάμαι στις αρχές όταν είχα ξεκινήσει να κάνω trial με το πρώτο Fireball τότε. Σχεδόν κάθε καλοκαίρι το πέρναγα εδώ στο χωριό και φυσικά είχα το ποδήλατο μαζί μου. Και τότε δεν υπήρχαν αυτά κάγκελα εδώ και ερχόμουν αρκετά συχνά να προπονήσω τον bunny hop μου σε αυτό το spot εδώ, καθώς και σε κάποια άλλα που είχα βρει στο χωριό. Ναι, αυτός ήμουν εγώ μερικούς αιώνες πριν, όπως φυσικά μπορείτε να καταλάβετε και από τα 3GP κλιπάκια που έχω από τότε, τα οποία ήταν εξ ολοκλήρου τραβηγμένα με αυτό το ανεπανάληπτο επαναστατικό τηλέφωνο για την εποχή του. Ωραίες εποχές. Ναι, οκ. Okay. Τώρα σχετικά με το πώς ξεκίνησα να κάνω trial, αυτή είναι μια ιστορία με το πώς ακριβώς έγινε εκείνη τη μέρα. Είχα βγει λοιπόν με το ποδήλατο της πόλης για μια βόλτα στο μόλο της Πάτρας. Και εκείνη την εποχή έκανα σούζες και τέτοια να κατέβαινα πάνω κάτω. We'll be right back.
στιγμή ενώ πηγαίνω εμφανίζεται μια παρέα παιδιών και ένα από τα παιδιά μου λέει: Φίλε, να σου πω, κάνεις κολπά. Όχι, εσύ. Ακόμα μαθαίνω, προσπαθώ. Αυτό ήταν ευαίσθητος. Ακόμα όχι, δεν έχω φτάσει σε αυτό το σημείο. Και αφού μιλήσαμε λίγο και μου είπε κάποια πράγματα για αυτά τα κόλπα που κάνει, που προσπαθεί να κάνει, αποφάσισα να ακολουθήσω αυτή την παρέα και πήγαμε σε ένα ποδηλατάδικο το οποίο δεν ήξερα τότε, το οποίο ήταν πιο μέσα στα πράγματα και στα extreme ποδηλάτου. Θυμάμαι όταν γνώρισα τον Γιάσουνα, ήταν 15 χρονών και ήρθε στο μαγαζί μας με μια παρέα παιδιών και μου είπε πως του αρέσει να κάνει κόλπα. Και τότε του μίλησα για drive και του έδειξα και ένα promo βίντεο με έναν Γερμανό που έκανε drive. Μόλις είδε το βιντεάκι λέει αυτό είναι για μένα, είναι ακριβώς αυτό που θέλω να κάνω και πιστεύω έγινε η ανάφλεξη για κάτι καινούριο να μοιάσουμε στη ζωή. Αυτό που μόλις είδε ήταν κατά 90% ακριβώς αυτά που έγιναν εκείνη την ημέρα και πραγματικά ακόμα αναρωτιέμαι πώς σου ήρθε να με ρωτήσεις να κάνω κόλπα. Να, εκεί πέρα, ας πούμε, που κάναμε βόλτα με κάτι άλλα παιδιά εκεί πέρα που εντάξει πλέον δεν τους έχω χάσει πλέον αυτούς. Μου κέντρισε στο ενδιαφέρον γιατί είδα ότι προσπαθούσες να κάνεις κόλπα ενώ δεν είχες το σωστό ποδήλατο. Όπως έδειξες το ήταν πράγματι λάθος ποδήλατο. Και λέω, πρέπει να είναι καλός, λέω αυτός. Και μου κέντρισε στο ενδιαφέρον τότε. Και σκεφτόμενος ότι προσπαθείς να κάνεις με ένα λάθος ποδήλατο που ό,τι είχα σχεδόν και εγώ μπει σε εκείνο το κλάδο, τότε σκέφτηκα το αξίζει, λέω, πάνω το ρωτήσω. Και πήρα το θάρρος να έρθω να σε ρωτήσω αν κάνεις κόλπα ή αν προσπαθείς ή οτιδήποτε άλλο. Και έτσι ήρθα και σε ρώτησα. Πραγματικά εκείνη τη στιγμή το να βρεις το θάρρος να μιλήσεις σε έναν παντελώς άγνωστο ή να το ρωτήσεις οτιδήποτε είναι το κλειδί στην υπόθεση πραγματικά. Ναι. Και τότε ήταν και η περίοδος που μάθαινα κι εγώ σιγά σιγά ό,τι είχα πει κι εγώ σε αυτό το κλάδο, trial, dead jump, οτιδήποτε άλλο. Και θυμάμαι ότι ενώ εγώ δεν είχα ιδέα τότε, εσύ ήξερες κάποια πράγματα και αφού μου έμαθες αυτά που ήξερες, μετά θυμήσαμε παρέα να βελτιωνόμαστε, να εξελισσόμαστε, ξέρω, και άλλαξαμε και ποδήλατο κάποια στιγμή. Και πραγματικά όταν έχεις κάποιον άλλο... Σπάσαμε μερικά, αλλά... πάντα, κάθε φορά. Κάθε φορά τα ίδια. Και πραγματικά πιστεύω ότι όταν έχεις κάποιον να προπονείσαι μαζί του, είναι πολύ πιο γρήγορη η βελτίωση σου. Γιατί βλέπεις τον άλλον, αυτός βλέπει εσένα και υπάρχει ένας ανεπίσημος, αθέμητος ανταγωνισμός μεταξύ σας και βελτιώνεστε χωρίς να το καταλαβαίνετε. Και αλήθεια, ειλικρινά πιστεύω ότι κάποια πράγματα, αν είναι να γίνουν, θα γίνουν με τον πιο απίστευτο τρόπο. Και δεν έχω ιδέα, δεν ξέρω πώς να σε ευχαριστήσω για αυτήν την ιστορική στιγμή στη ζωή μου, η οποία άμα δεν υπήρχε, πολύ πιθανό αυτή τη στιγμή να μην ήξερα καν τι είναι το trial ακόμα. Μιχάλης Αγγελόπουλος, κυρίες και κύριοι. Jason, πάντα μάγκες. Και μετά από αμέτρητες πτώσεις. Χτυπήματα. Παρόλο που γενικά δεν ρισκάρω και κάνω κάτι μόνο όταν είμαι απόλυτα σίγουρος, τουλάχιστον 90% σίγουρος, πάντα θα υπάρχουν στιγμές που κάτι θα πάει στραβά, κάποιος λάθος υπολογισμός θα γίνει και θα υπάρχει πτώση. Μερικές από αυτές τις πτώσεις ή μάλλον τα αποτελέσματα μερικών από αυτών θα βάλω στην οθόνη αυτή τη στιγμή, αλλά σας προειδοποιώ. Αν δεν μπορείτε τα αίματα, παραβλέψτε τα επόμενα λίγα δευτερόλεπτα και οι φωτογραφίες ανεβαίνουν σε 3, 2, 1... Ναι, αξέχαστες όμορφες στιγμές με το ποδήλατο. Ατελείωτες επιδιορθώσεις, ένα Ελλάδα έχει ταλέντο. Τι έκανε ρε φίλε. Σε παρακαλώ. Περισσότερα από 150 βίντεο, αλλά πιο πολύ απ' όλα θέληση από μέρους μου να συνεχίσω. Φτάνουμε στο σήμερα. Σε αυτό το σημείο, πριν περάσουμε στον ήλιο και πριν μπω στο κομμάτι τι ακριβώς σημαίνει trial για μένα, θα ήθελα να κάνω ξεκάθαρο πως δεν είναι για όλους. Απαιτεί τεράστιο πάθος από κάποιον για το συγκεκριμένο είδος, για αν θέλει να εξελιχθεί τουλάχιστον, όπου και να βρίσκεται, πόσο μάλλον στην Ελλάδα που υπάρχουν 0 προδιαγραφές πραγματικά. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένα ποδηλατικό κατάστημα που να εισάγει trial ποδήλατα, ούτε καν εξαρτήματα για αυτά. Πέραν της αλυσίδας και των περιφερειακών από τη Hope για μένα.
για να ξεκινήσει κάποιος να κάνει trial στην Ελλάδα, πρέπει ή να είναι ενήλικας με πάθος για το συγκεκριμένο είδος και φυσικά θα έχει και την οικονομική δυνατότητα να παραγγείλει πράγματα μέσω ίντερνετ, ή να είναι ανήλικος με υποστηρικτούς γονείς που θα πιστέψουν στο ταλέντο του και θα τον προωθήσουν με κάθε δυνατό τρόπο, ή θα έχει ένα φίλο ο οποίος ήδη ασχολείται και θα τον μοιήσει στο συγκεκριμένο είδος, δίνοντάς του όλα τα απαραίτητα εφόδια ώστε να ξεκινήσει. Εάν δεν υφίσταται κάτι από αυτά τα τρία, δυστυχώς δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Τώρα όμως φτάσαμε στο κυρίως πιάτο. Τι σημαίνει trial, παύλα ποδήλατο, για μένα? Unpopular opinion alert. Το ποδήλατο για μένα δεν είναι ούτε απλό μεταφορικό μέσο, ούτε είδος άθλησης πλέον. Το ποδήλατο για μένα είναι επέκταση του εαυτού μου. Είναι προέκταση του μυαλού και του σώματός μου. Το ποδήλατο και εγώ είμαστε ένα. I am Iron Man. The suit and I are... Και αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που όταν βρίσκομαι σε κάποιο σημείο που λένε ότι απογορεύεται ένας πάνω στο ποδήλατο και εγώ είμαι και μου λένε να κατέβω, κάτι παθαίνω, δεν ξέρω. Γιατί όσο παρανοϊκό και αν ακούγεται σε κάποιους αυτό, είναι σαν να λες σε ένα πεζό, απαγορεύεται το περπάτημα εδώ, κόψεις τα πόδια σου. Έτσι ακριβώς αισθάνομαι όταν μου λέει κάποιος να κατέβω το ποδήλατο. Το trial είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μου και αν ομιγέννητο για κάποιο λόγο το αφήσω πίσω, θα δημιουργηθεί ένα πολύ μεγάλο ακάλυπτο κενό στη ζωή μου. Ο δεσμός που υπάρχει ανάμεσα σε μένα και το ποδήλατο είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αντιληπτός από άτομα που δεν είναι στο χώρο του ποδήλατου. Και μία παρένθεση για τα πρακτικά. Ποδήλατο, μηχανή, αυτοκίνητο δεν αποτελεί την εξέλιξη μεταφορικών μέσων του ανθρώπου. Καμία μηχανή και κανένα αυτοκίνητο δεν είναι σε θέση να αντικαταστήσουν το ποδήλατο, διότι όπως είχα πει και σε ένα προηγούμενο βίντεο, όταν αγοράζει κάποιος ένα ποδήλατο, δεν το αγοράζει τόσο για την μετακίνηση, ως μεταφορικό μέσο δηλαδή, όσο για την γυμναστική που του προσφέρει. Όταν αγοράσα το πρώτο μου μεγάλο ποδήλατο, το 2006, το Giant Boulder, με χρήματα που είχα μαζέψει από τα Κάλαντα, θυμάμαι τότε, κυρίως πλάιστον, και είχα κάποια ελευθερία στους δρόμους της Πάτρας, τότε ήταν για μένα το απόλυτο μεταφορικό μέσο, διότι λόγω ηλικίας δεν μπορούσα να οδηγήσω ούτε μηχανή ούτε αυτοκίνητο. Κατόπιν αυτού, ένα χρόνο περίπου μετά, και αφού είχε προηγηθεί η συνάντηση με τον Μιχάλη στο Μόλο, που είδατε νωρίτερα, έγινε το ποδήλατο, το Giant Boulder, μου κόπηκε. RIP. Και αγόρασα μια εβδομάδα αργότερα το πρώτο Mongoose Fireball. Από εκείνο το σημείο και μετά, ξεκίνησε το δέσιμό μου με το trial και χρόνο με το χρόνο, το σώμα μου και το μυαλό μου χτιζόντουσαν επάνω στο ποδήλατο. Σε συνέχεια αυτού, το μυαλό μου είναι εκπαιδευμένο, έχει εκπαιδευτεί στο να βλέπει παντού εμπόδια. Και αυτό που κάνω είναι να ζητώ συνεχώς τρόπους προσπέρασης και υπερπίδης αυτών των εμποδίων. Κάτι που δεν είναι απαραίτητα ούτε καλό ούτε κακό. Απλώς συμβαίνει. Anyway. Πέρα από όλα αυτά όμως, τα κόλπα που μπορεί κάποιος να φτάσει σε θέση να κάνει με ένα ποδήλατο trial δεν μπορούν να γίνουν με κανένα άλλο είδος. Και είναι κόλπα που μου αρέσει να κάνω. Είναι καθημερινά εμπόδια που συναντάς απλώς βγαίνοντας από το σπίτι σου. Όπως αυτά που συναντάει κάθε άνθρωπος γενικότερα στην καθημερινότητά του. Κάθε φορά που πετυχαίνω ένα νέο κόλπο με το ποδήλατο, δεν βελτιώνομαι μόνο σε αυτό. Χτίζω και μέσα μου ένα καλύτερο εαυτό. Γίνομαι κατά κάποιο τρόπο καλύτερος άνθρωπος. Δεν ξέρω αν αυτό βγάζει νόημα. Το downhill, το BMX, το freeride και όλα τα λοιπά είδη, ναι, ok, υπάρχουν, είναι ωραία για να κάνεις το κομμάτι σου και να περνάς καλά, αλλά δεν μπορώ να τα συνδέσω με τη ζωή μου στον ίδιο βαθμό που συνδέω το trial με αυτήν. Και όπως κάποιος παρελθόν, κάποια στιγμή θα πάρω ένα enduro ποδήλατο, αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι θα αφήσω πίσω το trial. Ό,τι και να κάνω, ό,τι και να ακολουθήσω, το trial θα είναι πάντα μια σταθερά. Θα είναι ο κοινός παρανομαστής σε ό,τι και να κάνω. Αρκετά όμως μέχρι εδώ. Πιστεύω ότι κάλυψε σε μεγάλο βαθμό το κομμάτι του πώς ξεκίνησα να κάνω trial και γιατί το επέλεξα. Έχει κουνούπια. Σε ένα μελλοντικό βίντεο θα αναλύσω περαιτέρω το τι ακριβώς σημαίνει trial, τις παραλλαγές του και όλα τα συναφή, γιατί αρκετοί από εσάς με έχετε ζητήσει, αλήθεια είναι. Μέχρι τότε όμως, ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βίντεο και θα τα πούμε στο επόμενο.